Το Ανάδειξέ του συνεχίζει τα γυρίσματά του στον υπέροχο χώρο που μας φιλοξενεί. Είναι το Απανέμια Luxury Apartments στην Αθήνα και στη Λευκάδα. Συνεχίζει όμως τη νομική του ενημέρωση, είναι ένα θέμα που μας αρέσει πολύ. Έχουμε τον μαχόμενο δικηγόρο καλεσμένο, τον κύριο Χάρη Κατσιβαρδά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο για το θέμα της ελληνικής σημαίας και του εθνικού ύμνου. Τι συμβαίνει με τον ελληνικό εθνικό ύμνο στην Ελλάδα? Προστατεύεται? Είναι ένα ζήτημα μείζωνος σημασίας και δει με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σχετικώς με το μακεδονικό, το οποίο πρέπει να θυγεί. Θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να θυγεί. Αλλά από την οπτική γωνία και από την αμιγώς νομική σκοπιά. Αυτό το οποίο θα πω μπορεί να ακούγεται αξιοπερίεργο, αλλά είναι η αλήθεια. Δηλαδή, η συντεταγμένη μας πολιτεία, το κράτος μας, η ποινική ένωμη τάξη, δεν προστατεύει τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Και τι θέλω να πω με αυτό? Αν φερρυπίν σε μια επίσημη τελετή πεανίζει ο εθνικός ύμνος και έρθει κάποιος επίδοξος δράστης, ο οποίος εκδηλώνει κάποια απαξία προς τον ελληνικό εθνικό ύμνο, το τονίζω μετεμφάσεως για να αχθώ μετά ακολούθως, αν έρθει κάποιος και διακόψει τον ελληνικό εθνικό ύμνο κατά τη στιγμή την οποία ανακρούεται, με καθιονδήποτε τρόπο ικανό και πρόσφορο να επισκιάσει την ανάκριση του ελληνικού εθνικού ύμνου, δηλαδή ενδεικτικά αναφέρω κάποιες περιπτώσεις, αν κάποιος φωνασκεί, αν βάλει κάποιες εγκαταστάσεις με τις οποίες παράγεται ήχος, δηλαδή ο στόχος του ως εκδήλωση περιφρόνησης και μίσους προς τον ελληνικό εθνικό ύμνο, προβεί σε ενέργειες, όπως προείπα, ικανές και πρόσφορες, να επισκιάσει. Είναι κάποιες πράξεις οι οποίες ουσιαστικά υπονομεύουν την απρόσκοπτη ανάκριση του ελληνικού εθνικού ύμνου. Αυτή η βάναυση προσβολή προς τον ελληνικό εθνικό ύμνο δεν στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα. Δεν υπάρχει δηλαδή ποινική διάταξη στον ελληνικό ποινικό κώδικα που να προστατεύει, να διαφυλάτει δηλαδή τον ελληνικό εθνικό ύμνο, ο οποίος στην ουσία συμπυκνώνει την πεμπτουσία του ελληνικού έθνους, δηλαδή τις θυσίες των ηρών, και ουσιαστικά είναι η συνισταμένη των προηγούμενων παρελθόντων γενεών, αλλά συγχρόνως είναι δηλωτικός ο ελληνικός εθνικός ύμνος και της ιστορικής μνήμης για τις μέλουσες γενιές. Άρα αυτό το εθνικό σύμβολο, θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο συμπυκνώνει την διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού, δεν προστατεύεται. Σε αντιδιαστολή δε με τον ξένο εθνικό ύμνο. Δηλαδή, στο παράδειγμα το οποίο σας προανέφερα για να κατασταθώ σαφής, δηλαδή τι, αν υπάρχει σε μια επίσημη τελετή και ανακρούεται ο γαλλικός φερρυπίν εθνικός ύμνος, έτσι, ή ο γερμανικός εθνικός ύμνος, και έρθει κάποιος επίδοξος δράστης, ο οποίος οθούμενος από ταπεινά ελαττήρια, δηλαδή εκδηλώσει περιφρόνηση, μίσος προς τον γερμανικό ή γαλλικό εθνικό ύμνο σε ελληνικό έδαφος και διακόψει την δημόσια ανάκρουση με οποιοδήποτε τρόπο ικανό και πρόσφορο να επισκιάσει τη δημόσια ανάκρουση, δηλαδή είτε με φωνασκίες, με οχλαγωγίες, βάλει κάποια μουσική κτλ. Ο εν λόγω δράστης συλλαμβάνεται στα πλαίσια του αυτοφόρου, προσάγεται ενώπιον του εισαγγελέα και του αποδίδεται κατηγορία. Είναι ποινικό αδίκημα πλημελματικού χαρακτήρα το να διακόπτει ή να παρεμποδίζει την ανάκρουση του ξένου εθνικού ύμνου. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι στην Ελλάδα, στην οποία υπάρχει, στη συντεταγμένη πολιτεία στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν το Σύνταγμα, οι νόμοι, οι θεσμοί κτλ. Και ομνύουμε πίστη στο Σύνταγμα και στο δημοκρατικό πολίτευμα, ο ελληνικός εθνικός ύμνος δεν προστατεύεται. Δεν προβλέπεται ρητός ποινική διάταξη να προστατευτεί ο ελληνικός εθνικός ύμνος, σε αντιδιαστολή με τον ξένο εθνικό ύμνο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος το τι συμβαίνει και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν ένα αντιεθνικό κλίμα στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Πρέπει να γίνει τροποποίηση, δηλαδή, έτσι δεν είναι? Σαφώς, το ζήτημα είναι για ποιο λόγο δεν γίνεται. Εγώ δεν είμαι ούτε ο εφιέστερος, ούτε ο πλέον καταρτισμένος δικηγόρος, παύλα νομικός. Υπάρχουν καθηγητές, υπάρχουν πάρα πολλοί. Το ζήτημα είναι και βουλευτές, ασφαλώς δικηγόροι, έτσι. Η πλειοψηφία είναι δικηγόροι, οι οποίοι είναι και έγκριτοι και
γνωσμένου κύρους και εμβριθείς νομική. Για ποιο λόγο δεν γίνεται μία τροποποίηση της συγκεκριμένης διατάξεως, δηλαδή του άρθρου 181 που προστατεύει εν μέρη, όπως θα πούμε, την ελληνική σημαία και δεν προστατεύει τον εθνικό ύμνο, σε αντιδιαστολή με το άρθρο 155 του ποινικού κώδικα. Και προκαλώ τον ιονδήποτε να έλθει σε διάλογο σχετικά με αυτό. Έχει γίνει κάποια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, εξ όσων εσείς γνωρίζετε, που να έχει συζητηθεί το θέμα, είτε στη Βουλή, είτε σε κάποιες εκπομπές? Ασφαλώς και όχι. Εγώ εμένω επανειλημμένως με αρθρογραφία, με συζητήσεις, προσπαθώ να αφυπνίσω μέσα στα θεμητά δημοκρατικά πλαίσια, ως δικηγόρος και ως συνειδητός Έλλην πολίτης, για να συνεγείρω και τον υπόλοιπο ελληνικό λαό αυτό να αποτελέσει ένα αίτημα προκειμένου να τροποποιηθεί και η διάταξη, να προστατεύεται δηλαδή και ο ελληνικός εθνικός ύμνος στην Ελλάδα. Εκεί είναι το μείζον, είναι δηλαδή η κορονίδα της υποθέσεως αυτής. Μα και η σημαία, νομίζω, τελευταία σε κάποιο νησί δεν είχαν ανέβει κάποιοι μη Έλληνες οι οποίοι την είχαν κατεβάσει και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το θέμα είναι ότι στο άρθρο 181 του ποινικού κώδικα προστατεύεται μεν η ελληνική σημαία εν μέρη. Προστατεύεται ουσιαστικά σαν μέσο επιβολής του πολιτιακού κύρους, δηλαδή ότι η ελληνική σημαία είναι παντελώς αποκομμένη από το έθνος σαν οντότητα και αντικατοπτρίζει απλώς την κυριαρχία του κράτους, την πολιτιακή δηλαδή επιβολή. Δηλαδή είναι οι αντιλήψεις οι οποίες επικρατούν ότι είναι απλώς ένα πανί το οποίο αντικατοπτρίζει το κύρος της πολιτικής εξουσίας και υπό αυτή την έννοια προστατεύεται από την ποινική μας ένωμη τάξη. Γι' αυτό είπα και αρχικώς ότι εν μέρη προστατεύεται. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Λέει η διάταξη του ποινικού κώδικα ότι όποιος δολίως, δηλαδή εκδηλώνοντας περιφρόνηση απαξία στο ελληνικό εθνικό σύμβολο, το αφαιρέσει από τον ιστό, το καταστρέψει, το παραμορφώσει ή το ρυπάνει, τιμωρείται όπως ο νόμος προβλέπει. Δηλαδή, προβλέπεται ποινή φυλακίσεως πλημελματικού χαρακτήρα μέχρι 5 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι προστατεύεται μεν υπό τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που πληρεί τους όρους της διάταξης αυτής, η οποία διάταξη έχει οικοδομηθεί στην έννοια ότι η σημαία αποτελεί ένα πανί το οποίο αντικατοπτρίζει το κύρος πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή, μόνο αν αφαιρεθεί από κάποια επίσημο Υπουργείο Φερρυππίν, από κάποιο επίσημο τόπο που προβλέπεται ως σύμβολο του κύρου της πολιτικής εξουσίας, να υπάρχει η σημαία. Για να γίνω περαιτέρω σαφή, αν πάει κάποιος και κατεβάσει ή ρυπάνει, παραμορφώσει την ελληνική σημαία από ένα Υπουργείο, εκεί τιμωρείται. Ή σε διαφορετική περίπτωση, αν υπάρχει πρόβλεψη σημειοστολισμού και αφαιρέσει μια τέτοια σημαία. Μόνο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις συγκροτείται, πληρούται η υπόσταση του αδικήματος. Σε άλλες δηλαδή περιπτώσεις, αν πάρει κάποιος και αγοράσει μια επίσημη σημαία του ελληνικού κράτους, και τι εννοώ επίσημη, με τις προδιαγραφές τις οποίες ορίζεται, με τις μπλε, τις άσπρες γραμμές, με το σταυρό αριστερά κτλ. Αν την προμηθευτεί και πάει και την κάψει στον δρόμο, μπορεί να τιμωρηθεί για οποιαδήποτε παρεμπίπτοντα αδικήματα, όχι όμως για προσβολή του ελληνικού εθνικού συμβόλου. Αυτή είναι η διάταξη του ποινικού κώδικα, όπου κατ' ουσίαν προστατεύει εν μέρη την ελληνική σημαία στις συγκεκριμένες συνθήκες και περιστάσεις, διότι έχει απεμπολίσει την έννοια του έθνους, η οποία για εμένα, όπως και για μια άλλη μερίδα δικηγόρων αλλά και πολιτών, είναι οργανικά και άρρηκτα συνδεδεμένη με την σημαία. Διότι η έννοια του έθνους είναι μια έννοια, είναι μια οντότητα η οποία υπερβαίνει και το χώρο και το χρόνο, δηλαδή τα ελληνικά σύνορα, αναφέρεται στον απανταχού ελληνισμό και υπηρετεί ουσιαστικά όλους τους Έλληνες και τις παρελθούσες και τις μέλουσες γενναίες. Εξ αυτού του λόγου η έννοια του έθνους είναι ρητά κατοχυρωμένη σε διάφορες διατάξεις του Συντάγματος. Ένα απλό παράδειγμα να πω είναι η επιτομή του συνταγματικού πατριωτισμού, η παράγραφος 4 του άρθρου 120, η οποία οθεί τον Έλληνα να αντισταθεί με οποιοδήποτε μέσο, θεμητό και μη, έχει δικαίωμα και υποχρέωση, έναντι οδήποτε σφετερίζεται το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά και σε άλλες πολλές διατάξεις. Ευχαριστούμε για τη σημερινή ενημέρωση και μακάρι όσοι μας ακούσουν να λάβουν ίσως κάποια μέτρα. Είναι μια νομική άποψη, απλώς εγώ καταδεικνύω το έλλειμμα της ποινικής νόμου τάξης σχετικά για αυτά τα δύο υπέρτατα αγαθώα, για αυτές τις δύο θεμελιώδεις έννοιες. Τουλάχιστον ας ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις, κάποιες συζητήσεις στη Βουλή ασφαλώς και ας γίνουν και επερωτήσεις, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Προσδοκούμε να αφυπνιστούν οι επαΐοντες και να γνωμοδοτήσουν προεχόντως και κυρίως και μετά τα αυτά αυτό να αποτελέσει
Να γίνει σχετική τροποποίηση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.